Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Απριλίου, και η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου θα αναφερθεί για μία ακόμη φορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του αθλητικού ομίλου Γιάσων Ηλίου, η ομάδα η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Βαγγέλη Αρβανίτη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τις ποδοσφαιρίστριες του Γιάσωνα, την 16χρονη Ελένη Γκάτση. Καλησπέρα. Και την 15χρονη Αντωνία Σπαγάκου. Καλησπέρα. Αντωνία, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, coach, να ξεκινήσω με τα κορίτσια. Ελένη, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να έρθεις στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση, σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο? Ναι, φυσικά μου έχει λείψει το ποδόσφαιρο, είναι από τα πράγματα τα οποία κάνω που μου αρέσουν. Και ξεδίνω, φυσικά βγάζω τον πραγματικό μου εαυτό και, ναι, βγάζω το πραγματικό μου εαυτό και φυσικά το απολαμβάνω. Αντωνία, φέτος ξεκινήσατε την προετοιμασία. Κάνατε και τα φιλικά για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά λίγο πριν την έναρξη. Ακριβώς, ξεκινήσαμε και δεν τελειώσαμε. Για σένα, εσύ ένα σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο? Φυσικά και μου έχει λείψει. Είναι ένα άθλημα το οποίο το περνάγαμε πάνω από 3 ώρες τη μέρα. Και προπονήσεις και ατομικά. Φυσικά και μου έχει λείψει. Θέλεις να αρχίσουν οι προπονήσεις? Εσύ και εσύ, Ελένη, θες και εσύ να αρχίσουν οι προπονήσεις? Ωραία. Coach, χθες είχαμε την πρεμιέρα της Α Εθνικής Γυναικών. Πιστεύεις ότι μετά την Α Εθνική Γυναικών πρέπει να ακολουθήσει και η Β' και η Γ' Εθνική Γυναικών, εσύ εκπροσωπώντας τον Γιάσωνα? Θέλετε να αρχίσει... Θέλουμε να αρχίσει ο γενικός αθλητισμός, μαζικός αθλητισμός. Δεν εννοείται τώρα να είμαστε κλειστοί γύρω στις 5,5-6 μήνες, να είναι όλος ο αθλητισμός κλειστός. Φυσικά και θέλουμε να ξεκινήσουν οι προπονήσεις της Β' και Γ' κατηγορίας. Αν γινόταν και χθες, που λέει ο λόγος. Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα, coach? Τα χρονικά περιθώρια όσο πάνε λιγοστεύουνε. Τώρα θα εξαρτάται από πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οι προπονήσεις, πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα, αν θα θέλουν να το ξεκινήσουν. Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή είδαμε ότι η Α' Εθνική ξεκίνησε προπονήσεις, τις κόψανε, τις ξαναρχίσανε μετά. Τρεις μέρες πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα πήρε αναβολή για 2 εβδομάδες. Μετά ήταν μία εβδομάδα η αναβολή. Με τα πολλά ξεκίνησε χθες. Να δούμε πότε θα τελειώσει. Όταν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να προετοιμαστεί μια ομάδα? Μετά από τόση αγωνιστική απραξία, γύρω στους 4 μήνες. Τέσσερις μήνες. Παρά. Όχι, 4 μήνες, εντάξει. Αν υπολογίσουμε ότι το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο που ξεκινάμε την προετοιμασία, ουσιαστικά τα κορίτσια έχουν κάτσει 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Οι ομάδες φτάνουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα γύρω στα μέσα με τέλη Οκτώβρη για να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Άρα μιλάμε για 1,5-2 μήνες. Στην τηλεδιάσκεψη που υπήρχε την Παρασκευή, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής του Γυναικείου, ο κύριος Χατζησαρόγλου, ανέφερε 3,5 με 4 εβδομάδες. Αυτό δεν υφίσταται πουθενά μετά από 5 μήνες πραξία. Οπότε μιλάμε τουλάχιστον για 6 εβδομάδες. Ωραία. Αντωνία, πώς και ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Απλά μου τράβηξε το ενδιαφέρον την πρώτη στιγμή που έπαιξα. Ήταν μια φίλη μου και μου πρότεινε να πάω στην ομάδα της, στο Δήμο του Καματερού. Και μετά μου άρεσε και το συνέχισα και εδώ που είμαι τώρα. Η γονή σου, η πρώτη αντίδραση των γονιών σου? Εντάξει. Απλά δεν το περίμενα.
οι φίλες σου, οι συμμαθήτριές σου στο σχολείο όταν ακούνε ότι είσαι ποδοσφαιρίστρια σε ομάδα? Χαίρονται, απλά... Πώς είναι η αντίδρασή τους, τι σου λένε? Απλά δεν το περιμένω. Δεν το περιμένω. Εσύ, Ελένη, πώς είσαι επιθετικός? Πώς και αποφάσισες έτσι να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να παίζεις ποδόσφαιρο? Ναι, και εμένα μου άρεσε από μικρή ηλικία, από τότε που με θυμάμαι βασικά ήμουν στα γήπεδα, ήμουν απ' έξω, έπιανα τις μπάλες και τα λοιπά. Και γενικά είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι, είμαι ανταγωνιστική, είμαι δυναμική, οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο μου τέριαζε. Ξεκίνησες ως επιθετικός? Όχι, ως στόπερ ξεκίνησα και άλλαζα θέση συνέχεια και κατέληξα εκεί. Δηλαδή, κατάλαβες αργότερα ότι το έχεις στον γκολ, ότι βάζεις γκολ? Ναι, κάτι τέτοιο. Coach, πολλές παίκτριες από τις ομάδες της Β' και Γ' Εθνικής Γυναικών, λόγω ότι γνωρίζουν ότι δεν θα γίνουν τα πρωταθλήματα, έχουν πάρει μεταγραφή σε ομάδες Α' Εθνικής Γυναικών. Μια από αυτές τις ομάδες είναι και ο Γιάσονας, όπου... Τρεις παίκτριες από την ομάδα σου, οι δύο τερματοφύλακες, έτσι, η Αντιγόνη Βαΐτσι, η Δήμητρα Κομνά, η Φωτεινή Μπατζάκα και η Κάτια Σιόζου. Χθες παίξαν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Βέβαια τα δύο κορίτσια, η Φωτεινή και η Αντιγόνη, είχαν ξαναπαίξει στην Γλυφάδα. Τα δύο άλλα κορίτσια βέβαια δεν ήταν πέρυσι σε εμάς, είχαν αποχωρήσει πιο πριν. Πήραν και αυτές χρόνο συμμετοχής στην Α' Εθνική Κατηγορία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σκέφτονται και τα δύο κορίτσια που έχω δίπλα μου και τα κορίτσια τα οποία υπάρχουν και στην Ακαδημία και στην πρώτη ομάδα, γιατί μιλάμε για μικρά κορίτσια, ότι θα πρέπει να βλέπουν την ομάδα δικιά τους και μέσα από αυτήν να κάνουν το παραπάνω βήμα, να πάνε στην Α' κατηγορία και αν μπορούν να πάνε και περισσότερο. Βέβαια, σκοπός είναι να κρατήσουμε τα δικά μας παιδιά, να παίξουμε με τα δικά μας παιδιά και γιατί όχι να φτάσουμε και εμείς στην πρώτη κατηγορία. Απλώς θέλω να πω ότι εάν γίνει το πρωτάθλημα της Β' και Γ' Εθνικής Γυναικών, με δεδομένο ότι έχουν φύγει κάποιες παίκτριες με μεταγραφή... Σίγουρα θα είναι ένα θέμα για μας. Ήδη κοιτάμε μήπως αναπληρώσουμε το κενό. Όπως έχω ξαναπεί, η πιο δύσκολη θέση στην Ελλάδα είναι ο τερματοφύλακας στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα ψάχνουμε ήδη να βρούμε μία παίκτρια η οποία θα κάτσει κάτω από τα goalpost σαν μεταγραφή, αλλιώς μπορούμε να το καλύψουμε και μέσα από την ίδια την ομάδα που υπάρχουν παίκτες οι οποίες μπορούν να τα απεξέλθουν και πραγματικά καλά και στη θέση του τερματοφύλακα. Αντωνία, τι τάξη πας? Πάω τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Τι σου αρέσει, τι θέλεις, ποιο δρόμο θες να ακολουθείς, έτσι, τι θα σου αρέσει έτσι? Πιστεύω θέλω να πάω θετική κατεύθυνση, δηλαδή ιατρικά, αυτά μου αρέσουν. Τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, έτσι? Όσο μπορώ. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Αντωνία? Σίγουρα πειθαρχία. Τον ανταγωνισμό τον είχα πάντα μέσα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι κάτι που έχω κερδίσει. Φιλίες? Ναι. Πάρα πολλές φιλίες με πολλά κορίτσια. Ελένη, ναι. Εσύ τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Φυσικά και εγώ κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου, την πειθαρχία όπως είπε και η Αντωνία. Φυσικά το αθλητικό, την αθλητική... Άμυλα, έτσι. Άμυλα, ναι. Mm-hmm. Και την υγεία, φυσικά την υγεία, δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη υγεία. Ποια είναι η αντίδραση των αντρών, Ελένη, βλέποντας τα κορίτσια και εσένα, ναι, να παίζετε ποδόσφαιρο? Ναι, στην Ελλάδα δεν είναι και η καλύτερη αντίδραση των ανδρών και παγκοσμίως, αλλά κυρίως στη χώρα μας. Κυρίως του στερεότυπου, δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα. Και δεν είναι η καλύτερη αντίδραση από τα περισσότερα
από τους περισσότερους άντρες, δηλαδή υπάρχει αυτός, αυτή η έκπληξη, ας πούμε, στα πρόσωπά τους. Όταν βλέπουν εσένα να πετυχαίνεις κάποιο τέρμα. Κύριε Τάσο, καλησπέρα. Πώς αντιδρούν, πώς... Ναι, η πρώτη τους αντίδραση είναι η έκπληξη, ας πούμε, ότι είσαι κορίτσι και έβαλες γκολ. Αλλά εντάξει, στη συνέχεια προσαρμόζεται. Αντωνία. Κι εγώ τα ίδια πιστεύω. Φυσικά και μένουν έκπληκτοι, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ υποτιμημένο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Απλά πιστεύω πιο πολύ στην Ελλάδα. Εσύ σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Είσαι πολυσύνθετη? Ναι. Συνήθως παίζω αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ. Κοτς, έχω ρωτήσει και άλλους προπονητές, θα ήθελα και τη δική σου γνώμη, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το ποδόσφαιρο γυναικών... Και πώς εσύ αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο γυναικών? Στο πρώτο ερώτημα είναι, το ποδόσφαιρο γυναικών δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ποδόσφαιρο των ανδρών. Το ποδόσφαιρο είναι ένα, δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός κανένας. Βέβαια είναι λίγο εκφύσεις περίπλοκο το να προπονείς γυναίκες, αν και είναι πιο εύκολο στην μετάδοση και στην εκμάθηση του ποδοσφαίρου σε σχέση με τους άντρες. Γιατί οι άντρες νομίζουν ότι το κατέχουνε, ενώ οι γυναίκες είναι λίγο πιο ταπεινές, σκύβουν το κεφάλι, ακούνε, μαθαίνουν και είναι πιο γρήγορη και μεγάλη η εξέλιξη. Οι διαφορές προπονώντας κορίτσια και αγόρια, ποιες είναι, coach? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αν εξαιρέσεις την σωματοδομή που πρέπει να προσέξεις, γιατί η γυναίκα εκφύσης είναι για να τεκνοποιεί, οπότε πρέπει να έχεις μεγάλη προσοχή εκεί πέρα στο να μην κάνεις κάτι το οποίο θα επιβαρύνει το σώμα της γυναίκας και στην μετέπειτα γένα θα έχει κάποιο πρόβλημα. Θύμισαμε λίγο το δεύτερο ερώτημα. Για το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Τα προβλήματα που υπάρχουν, πολλά. Κυρίως είναι οργανωτικά προβλήματα. Όπως ξέρουμε, ξέρεις και εσύ, ξέρω και εγώ, τα κορίτσια μπορεί να μην το ξέρουν, η Α' Εθνική έχει ξεκινήσει χωρίς να τους έχουν ανακοινώσει ακόμα πόσες ομάδες θα πέσουν, πώς θα βγει ο πρωταθλητής, τα οικονομικά δεδομένα, δεν εννοείται αυτό. Δηλαδή και αν θέλουν να ξεκινήσουν τη Β' με αυτό το σκεπτικό, δεν νομίζω ότι θα δεχτούν οι ομάδες. Δηλαδή θα πρέπει από την αρχή να ξέρουμε πόσοι θα πέσουν, πώς θα είναι οι όμιλοι. Οι όμιλοι βγαίνουν λίγο πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτό. Οι όμιλοι θα πρέπει να βγουν Σεπτέμβρη, αρχή Σεπτέμβρη, να ξέρουν οι ομάδες, να κάνουν τους προγραμματισμούς τους. Τώρα σε θέματα άλλα, εδώ στο Δήμο Ηλίου τουλάχιστον δεν το έχουμε παρατηρήσει. Οι ομάδες γειτονικές μας βοηθάνε, στηρίζουν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως ότι στις άλλες δήμους, με συνομιλίες που κάνουν με συνάδελφους προπονητές, δεν υφίστανται αυτό, τις ομάδες. Δηλαδή, ξέρω ομάδα στο Χαϊδάρι που κάνει 11 η ώρα το βράδυ προπόνηση. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς κάνουμε 9.30, γιατί είναι δικιά μας επιλογή να κάνουμε 9.30. Τα κορίτσια έρχονται στις προπονήσεις? Τα κορίτσια έρχονται. Δεν έχουμε προπόνηση η οποία να μην είμαστε κάτω από 25 άτομα. Δηλαδή, σε σύνολο μαζί με ακαδημίες και πρώτη ομάδα, είμαστε γύρω στα 50 άτομα. Βαγγέλη, έχετε και ακαδημία κοριτσιών? Έχουμε και ακαδημία κοριτσιών, η οποία παρέχει γύρω στα 20 κοριτσάκια, ηλικίας από 5 χρονών έως 6 δημοτικού. Από εκεί πέρα, όταν ένα κοριτσάκι περάσει τα 12, πάει πρώτη γυμνασίου, ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα και βλέπει πώς είναι η εξέλιξη από να είσαι μικρό κοριτσάκι να γίνεσαι γυναίκα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα. Ωραία. Αντωνία, ποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα? Από ξένη ομάδα
δεν θαυμάζω κάτι, γιατί δεν παρακολουθώ τόσο ποδόσφαιρο όσο παίζω. Από ποδοσφαιριστές μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον ο Νεϊμάρ για τα κόλπα που κάνει. Και από γυναίκες η Μόργαν. Η Μόργαν. Ελένη. Στο εξωτερικό, γενικά, παγκοσμίως η αγαπημένη μου ομάδα είναι η Paris Saint-Germain. Και η αγαπημένη μου άντρα στο ασφαλιστή είναι η Μάρκη Μένα. Για τον ίδιο λόγο έχει αλλάξει την ποδοσφαιρική κοινότητα αυτό. Και από γυναίκα, η αγαπημένη μου είναι η Τόμπιν Χιλ στις μάνας προμήθειες. Περίμενα, κορίτσια, να μου πείτε Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο. Όχι, Ωραία. Ελένη, θα προέτρεπες σε κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, φυσικά, γιατί είναι ένα άθλημα που προσφέρει πάρα πολλά και σωματικά και πνευματικά. Και πρέπει φυσικά να αναπτύξουμε αυτή την κοινότητα ουσιαστικά στο γενικό ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, φυσικά θα. Εσύ, Αντωνία? Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που παίρνεις από το γήπεδο, να σας το πω έτσι. Coach, να γνωρίσουμε τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Γιάσονα. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ωραία. Αν χρειαστεί και να ξεκινήσουμε τους αγώνες, και δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε κάποια παίχτρια στη θέση του τερματοφύλακα, υπάρχουν δύο επιλογές. Μία είναι η κυρία δίπλα μου. Α, είναι και τερματοφύλακας? Είναι πάρα πολύ καλή τερματοφύλακας. Είναι καλύτερη τερματοφύλακας ή επιθετικός? Σε κοιτάει, coach, πρόσεχε. Νομίζω και στα δύο ότι είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, στη θέση του τερματοφύλακα έχει πάρει κάποια στοιχεία από τον αδερφό της, γιατί έπαιζε ο αδερφός της τερματοφύλακας. Και στην θέση της επίθεσης συνέχεια εξελίσσεται, γιατί είναι ακόμα 16 χρονών. Και υπάρχει η άλλη επιλογή της Βασιλικής της Φούσκα. Στην άμυνα. Ποια κορίτσια είναι στην άμυνα? Είναι η Αντωνία η Σπαγάκου, έτσι? Κοίτα, τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα. Εγώ ήθελα να αναφέρω τη θέση του τερματοφύλακα, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, όπως υπάρχει. Γενικό ναι. Πρόβλημα στην Ελλάδα. Όχι, δεν να γνωρίσουμε. Όχι, να αναφέρουμε τα ονόματα των κοριτσιών. Το ρόστερ, έτσι. Χωρίς να θέλω να ξεχάσω κάποια, αν ξεχάσω, να ζητάω συγγνώμη από τώρα. Είναι η Αντωνία. Θα βοηθήσουν και τα κορίτσια. Ναι, είναι η Κατερίνα Γραμματικοπούλου, η Ελένη Κολίτα, η Μαριανέλα Στρογγυλού, η Σίση, η Γρηγοράκη, η Ευγενία Ζωγοπούλου, η Ρόη Ασλανίδου. Όλες αυτές που σου είπα είναι ανήλικες. Δηλαδή αυτή είναι ο βασικός κορμός της αμυντικής γραμμής. Νομίζω ξέχασα κάποια άλλη. Στα χαφ. Στα χαφ. Εκεί λίγο έχουμε πιο μεγάλη εμπειρία. Είναι η Νατάσα Λιαπάτη, μια παίχτρια σύμβολο για την ομάδα. Η Γεωργία Κουλούρη που ήρθε φέτος, μια πάρα πολύ καλή παίχτρια. Η Γεωργία Καραγιαννίδη. Δεν ξεχνάω. Η Ντέπη Καστάνια. Και αυτή μια πάρα πολύ καλή έμπειρη παίχτρια. Και γραμμή κρούσης. Στα εξτρέμ τώρα είναι η Αγγελική Αρβανιτάκη, η Βασιλική Φούσκα, η Αλεξάνδρα Γιώκα, η Ελένη Γκάτση που μπορεί να παίξει και φορ, να παίξει και πιο πίσω, η Ζωζεφίνα η Παϊσανίδη, η οποία φέτος έτσι και δεν θα έπαιζε γιατί το κορίτσι είναι έγκυος, περιμένει το δεύτερο παιδάκι της. Και βέβαια υπάρχουν και κοριτσάκια από πίσω τα οποία έχουν ανέβει από πιο μικρή ηλικία, φέτος ανεβήκανε.
Υπάρχουν κοριτσάκια τα οποία λόγω γραφειοκρατίας εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι από άλλη χώρα, ξέρεις, είναι δύσκολα να βγάλουν δελτίο, γνωρίζεις ποια είναι η διαδικασία, πόσο δύσκολη είναι. Οπότε και εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα, γιατί έχουμε αρκετά αξιόλογα κοριτσάκια τα οποία είναι από άλλη χώρα και δεν μπορούν εύκολα να βγάλουν δελτίο. Αρχηγός στην ομάδα? Αρχηγός πλέον στην ομάδα είναι η Νατάσα Λιαπάτη. Οι έμπειρες παίκτριες είναι η Νατάσα Λιαπάτη. Η Ελένη Κολίτα είναι πολύ έμπειρη παίκτρια, παρόλο που είναι μικρή ηλικία. Η Ελένη Γκάτση μπορεί να είναι 16 χρονών, αλλά παίζει από την πρώτη στιγμή που κατεβήκαμε στην κατηγορία. Από τα 12 της ουσιαστικά είναι βασική στην ομάδα. Η Γεωργία Καραγιαννίδη είναι αρκετά έμπειρη παίκτρια. Η Ντέπη Καστάνια. Και οι άλλες. Ελένη, πάμε στη δική σου παρουσίαση. Ποια είναι τα ονόματα στην ομάδα, ποια είναι η φίρμα? Όλες οι παίκτες φυσικά εξελίσσονται και παίζουν μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Αλλά μπορώ να πω ότι η Νατάσα Ηλιαπάτη είναι το αστέρι της ομάδας. Είναι από εδώ από την πρώτη στιγμή και μας βοηθάει και μας έχει βοηθήσει όλες την ανάπτυξή μας στην κάθε θέση. Αντωνία, αυτή που φωνάζει περισσότερο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ποια είναι? Που σας εμψυχώνει, που σας... Ο coach. Εκτός από τον coach. Ναι. Έφυγε. Η Αντιγόνη, έτσι ήταν. Ήτανε. Η γκρινιάρα στην ομάδα, τι που γκρινιάζει. Όταν δεν πάρει την μπάσα ή δεν γίνει κάποια σωστή κίνηση. Πιο πολύ θέμα με το διαιτητή είχε η Γεωργία η Καραγιαννίδη. Τώρα πιο γκρινιάρα δεν ξέρω. Εσύ, Ελένη? Και την Κολίτα θα έλεγα λίγο, αλλά εντάξει, αυτά είναι μικρά. Ωραία. Το βαρύ πυροβολικό είναι η Ελένη? Είναι η Ελένη μαζί με την Αλεξάνδρα την Κιώκα, οι οποίες είναι το γραμμή κρούσης μας. Πώς νιώθεις όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα? Φυσικά είμαι χαρούμενη και βοηθάω να επιτευχθεί ένα στόχο τη ομάδα, δηλαδή να πάρουμε τον αγώνα του 3 πόντου και να τα πάμε καλύτερα στον όμιλο. Οπότε το συνέστημα είναι πιο πολύ ομαδικό, δηλαδή το πώς θα τα πάμε σαν ομάδα όταν βάζουμε το κόμμα. Ο coach φωνάζει, πώς είναι? Ναι, εντάξει, φωνάζει, αλλά για το καλό μας. Αντωνία, αυτή που είναι, ποια μπορείς να πεις ότι είναι η βράχος στην άμυνα? Η Ελένη. Και αυτή που κάνει τα μαρκαρίσματα, που κόβει την αντίπαλη ποδοσφαιρίστρια, ποια είναι? Και η Ελένη και η Κατερίνα, η Ματικοπούλου. Και... Τις στιμένες φάσεις, κορίτσια? Αυτές οι δύο. Οι δύο, το φάουλ, δηλαδή το πέναλτι, όταν είναι πέναλτι. Το πέναλτι είναι θέμα ψυχολογίας, οπότε πιστεύω όποια έχει την καλύτερη ψυχολογία εκείνη τη στιγμή έχει το ελεύθερο. Δηλαδή και οι δύο και οποιαδήποτε άλλη παίκτρια έχει την ψυχολογία. Γιατί είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας, δεν θέλει ούτε τεχνική το πέναλτι ούτε τίποτα. Είναι θέμα ψυχολογίας. Τη σέντρα από τα δεξιά, Αντωνία, ποια την κάνει? Από τα αριστερά, από τα δεξιά, ποια είναι η... Η Βασιλική Φούσκα και η Αγγελική Αρβανιδάκη. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας? Είστε μια παρέα, Αντωνία? Ναι, γιατί περνάμε αρκετές ώρες τη μέρα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και εσύ, Ελένη, είστε... Ναι, ναι, είμαστε αρκετά κοντά. Και έξω και μέσα στο χώρο. Λοιπόν, coach, πρόεδρος της ομάδας είναι ο Νίκος Φούσκας. Γενικός αρχηγός είναι ο Δημήτρης Βρανάς. Ποια άλλα άτομα έτσι είναι δίπλα σας? Είναι η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι η γενική γραμματέας της ομάδας. Είναι ο κύριος Μπράβος, ο Χρήστος, ο κύριος Αγιώτης που είναι αντιπρόεδρος. Ο κύριος Πλακιάς που είναι μέλος του ΔΣ.
Γενικά το ΔΣ είναι κοντά στην ομάδα και οι έφοροι της αντρικής ομάδας. Σε οτιδήποτε χρειαστούμε είναι κοντά, στο υλικό, στις μπάλες, στα πάντα, στα πάντα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Είσαι ευχαριστημένος από την παρουσία σου στον αθλητικό όμιλο Γιάσων? Νομίζω ότι και τα χρόνια που είμαι εδώ το δείχνουν αυτό το πράγμα. Εσείς από την αρχή της... Εγώ είμαι από την αρχή της γυναικείας ομάδας. Εγώ με τον κύριο Νίκο αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τμήμα γυναικείο. Το 2015 ήρθα στην ομάδα. 2 χρόνια προσπαθούσαμε να μαζέψουμε κοριτσάκι, γιατί είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Πετύχατε και την άνοδο από τη Γάμα στη Β. Την πρώτη χρονιά, το 17-18, σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο, φτάσαμε τελευταία αγωνιστική να διεκδικούμε την άνοδο με τις νέες Δραπετσόνας. Θέλαμε νίκη, ήρθε ισοπαλία, με μέσο όρο 15,5 ηλικία. Τη δεύτερη χρονιά πάλι κάναμε μια πάρα πολύ αξιόλογη πορεία. Τερματίσαμε δεύτερες και ανεβήκαμε στην Β' κατηγορία. Τη χρονιά που μας πέρασε, νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Παμπιανικό εδώ μέσα ήταν καθοριστικό, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ομάδας, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Παρόλο που μετά διακόπηκε η αγωνιστική δραστηριότητα και ουσιαστικά μπήκε μια παύλα. Βασικά δεν μπήκε παύλα, γιατί οι ομάδες ανεβήκανε, δεν πέσανε ομάδες. Αναδιάρθρωση δηλαδή. Και φέτος ο στόχος ήταν πάλι γρήγορα να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία και όσο πιο δυνατόν να φτάσουμε ψηλότερα από πέρυσι, από την 5η θέση που τερματίσαμε πέρυσι. Τώρα έχουμε και νέο πρόεδρο, είναι ο κύριος Φίτρας πλέον. Κύριος Φίτρας είναι ο νέος πρόεδρος. Του στείλαμε τα συγχαρητήρια, μίλησα εγώ προσωπικά μαζί του στο Messenger, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω τον άνθρωπο στο τηλέφωνο, να του δώσω τα συγχαρητήρια, να τον προσκαλέσω στην τηλεδιάσκεψη που έχουμε σήμερα, Δευτέρα. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί το γυναικείο ποδόσφαιρο, αυτό που του ευχήθηκα να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του, έτσι ώστε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Βαγγέλη, αν μας παρακολουθεί τώρα ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Κυριάκος Φίτρας, τι θα ήθελες να του πεις, τι να προσέξει στο ποδόσφαιρο γυναικών, τι πρέπει να κάνει ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των πρωταθλημάτων και των τριών κατηγοριών? Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος αρκετά χρόνια στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Την οργάνωση κυρίως. Την οργάνωση και να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των ομάδων, δηλαδή να είναι ανοιχτός στο να ακούσει τις ομάδες τι θέλουν να του πούνε. Αλλά κυρίως είναι θέμα οργάνωσης. Είναι αυτό που προείπα, ότι δεν γίνεται να ξεκινάμε προετοιμασία και να μην ξέρουμε σε ποιον όμιλο θα είμαστε. Αντωνία, όταν επιτρεπόταν η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα, ερχόντουσαν φίλαθλοι να σας δούνε, να σας παρακολουθήσουνε? Κυρίως οι γονείς μας, που είναι οι μεγαλύτεροι θεατές μας, και όσοι ενδιαφέρονται για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ελένη? Ναι, υπήρχαν, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια. Υπήρχε και αρκετά μεγάλη ξέντρα για έναν αγώνα γυναικείο ποδόσφαιρο στη Γάμα. Τα γκολ τα μετράς? Πόσα γκολ πετυχαίνεις? Όχι. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο έτσι? Το δεξί, το αριστερό? Το δεξί. Σουτ δηλαδή, με σουτ έτσι. Αντωνία, παράπονα από τον coach. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον coach? Και γενικά είσαι ευχαριστημένη από την ομάδα έτσι? Από την ομάδα ναι, είμαι ευχαριστημένη. Από τον coach λίγο που μας φωνάζει, αλλά εντάξει, για καλό μας είναι, σίγουρα θέλει το καλό μας. Αυτό. Σου έχει λείψει και αυτό έτσι, και οι φωνές του coach, Ναι, πολύ. Ελέλη? Ναι, και εμένα μου έχουν λείψει, ακόμα και αυτά. Βαγγέλη, πρέπει να αισθάνεσαι έτσι και τα μικρότερα κορίτσια να σε έχουν σαν το μεγαλύτερο σου αδερφό, έτσι, σαν πατέρα, να σε νιώθουν. Πώς έτσι είναι με τα κορίτσια η σχέση ενός προπονητή?
Εντάξει, είναι... Ακούνε τα κορίτσια... Ακούνε. Είναι αυτό που προείπα, ότι τα κορίτσια, οι γυναίκες σκύβουν το κεφάλι χωρίς να θέλουν να φανεί υποτιμητικό, προπονητικά μιλάμε πάντα, και σε ακούνε, και αυτό που τους το λες το φιλτράρουν και αμέσως το κάνουν. Σε αντίθεση με τα αγόρια που μπορεί να είναι λίγο πιο ατίθασα να κάνουν τα δικά τους. Επειδή τα κορίτσια αυτά που έχουμε στην ομάδα είναι μικρά σε ηλικία και δύσκολα ανοίγονται στον προποντή λόγω φίλου κυρίως, είχαμε ορίσει τις πιο έμπειρες παίκτριες να προσεγγίζουν πιο εύκολα τις παίκτριές μας, να τους ανοίγονται, να λύνουν τα προβλήματα πριν φτάσουν σε μένα, πριν φτάσουν στη διοίκηση, πριν το οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάποιο πρόβλημα είχε ένα κορίτσι, πήγαινε στις έμπειρες παίκτρες, οι οποίες ήταν και οι αρχηγοί της ομάδας. Συζητάγανε αρκετές φορές μαζί τους, από ό,τι γνωρίζω, και το λύναν το πρόβλημα εκεί πέρα χωρίς να έχει φτάσει σε μένα. Οπότε νομίζω ότι ένα μείγμα έμπειρων παίκτριών και ένα μείγμα μικρών παίκτριών είναι το καλύτερο δυνατό σύνολο. Εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του στον αθλητικό όμιλο Γιάσων Ηλίου, πού μπορεί να απευθυνθεί? Μπορεί να απευθυνθεί στο δικό μου τηλέφωνο, θέλετε να το πω? Είναι το 693-67-70-300. Στο τηλέφωνο του Προέδρου του κ. Φούσκα, νομίζω είναι 697-778-36. Στις δύο σελίδες που έχουμε στο Facebook, ΑΟ Γιάσων Ηλίου, που είναι η κυρίως σελίδα της ομάδας, και στο αθλητικός όμιλος Γιάσων Ηλίου γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, που είναι καθαρά η ομάδα, η σελίδα του γυναικείου. Υπάρχουν σελίδες στο Instagram. Οτιδήποτε διαδικτυακό μέσο, είμαστε μέσα. Ποιους θα ήθελε να ευχαριστήσει ο Βαγγέλης Αρβανίτης για όλα αυτά τα χρόνια παρουσία σου στην ομάδα, στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Γιάσων? Σίγουρα τη διοίκηση, τον κύριο Φούσκα και την κυρία Παπαδοπούλου κυρίως, που είναι δίπλα στην ομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ουσιαστικά με έχουν αφήσει ελευκό την ομάδα, τη γυναικεία. Σίγουρα τις παίκτριές μου, όσες είναι τώρα στην ομάδα, όσες έχουν περάσει από την ομάδα, και τους συνεργάτες μου. Δύο συνεργάτες που έχουν περάσει, βοηθή προπονητή. Θες να αναφέρεις τα ονόματα? Είναι ο κύριος Ηλίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αγγλία, και η Αντιγόνη Βαέτση, η οποία ήταν εκτός από ποδοσφαιρίστρια και αρχηγός ομάδας, και βοηθός προπονητή. Ωραία. Αντωνία, υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ήταν το καλύτερό σου, ακόμα το θυμάσαι τώρα, έτσι το έχεις ξεχωρίσει από όλα τα παιχνίδια που έχεις παίξει, ή κάποια σεζόν? Πιστεύω από παιχνίδι αυτό με τη Γλυφάδα. Mm-hmm. Χάσαμε. Λοιπόν, ναι. Τι λες ένα επίσημο? Για θυμάσαι επίσημο. Πιστεύω αυτό με τη Γλυφάδα ήταν το πιο καλό. Το καλό σου. Όταν μια παίκτρια, ενώ τη μαρκάρεις, τελικά σε περνάει και προχωράει προς το τέρμα, πώς αντιδράς? Πέφτει η ψυχολογία, αλλά έχω τις συμπαίκτριές μου να μου την ανεβάσω. Όταν κάνεις το μαρκάρισμα και παίρνεις την μπάλα, εκεί αυξάνεται η ψυχολογία μου. Νιώθω αυτοπεποίθηση και φαίνεται κιόλας στο γήπεδο. Έχω καλύτερη απόδοση. Ελένη, εσένα το καλύτερο σου παιχνίδι? Επίσημο να σας πω ήταν το ένα, το πιο πρόσφατο ήταν με τον Πεμπεανικό που παίξαμε, που νικήσαμε και ουσιαστικά εξασφαλίσαμε εισαγωγικά την παραμονή μας. Σκοράρες? Όχι, αλλά έκανα πολλές καλές ενέργειες. Άρα παρόλο που δεν πέτυχες γκολ, το ξεχωρίζεις ως από τα καλύτερα σου παιχνίδια. Ναι, και ήταν πάρα πολύ καλή στιγμή. Κάποιο το καλύτερό σου γκολ από όσα έχεις πετύχει μέχρι τώρα, είναι κάποιο που το ξεχωρίζεις? Όχι, δεν ξεχωρίζω κάποιο συγκεκριμένο, όλα έχουν... Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Βεβαίως.
Εγώ θα ξεχώριζα το, το πρώτο γκολ που πετύχαμε και σαν ομάδα. Στη Μύκονο. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Το πρώτο γκολ το πέτυχε η Ελένη. Η Ελένη το πέτυχε. Το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ της ομάδας. Στις εθνικές κατηγορίες. Στη Μύκονο η Ελένη ήταν ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Εγώ αυτό θα ξεχωρίσω και αν μπορώ να απαντήσω και σε αυτό που ρώτησε και στα κορίτσια για παιχνίδια μπορώ να ξεχωρίσω είναι το παιχνίδι σίγουρα στη Μύκονο, τα χαιρετίσματά μου κιόλας εκεί πέρα στους αξιόλογους ανθρώπους που κατεβήκαμε κοριτσάκια 12, 13, 14 χρονών να παίξουμε, κερδίσαμε. Ήταν κάτι το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ. Ήταν ένα κίνητρο ακόμα για να συνεχίσουμε. Και ένα μεγάλο παιχνίδι που έχουμε κάνει ήταν τη χρονιά που μας πέρασε με τον Εργοτέλη εδώ μέσα στο στάδιο Ηλίου. Που ο Εργοτέλης από τα φαβορί το να ανέβει. Πολύ καλή ομάδα, ιστορική ομάδα, ομάδα Α' Εθνικής. Να χάσουμε στο 90 φεύγα. Με ένα πέναλτι, ένα-δύο. Θυμάμαι τους ανθρώπους του Εργοτέλη με το που ισοφαρίσαμε, γιατί ισοφαρίσαμε και εμείς προς το τέλος, να τα έχουν χάσει, γιατί δεν περίμεναν μια ομάδα η οποία είναι νεανική, άπειρη ουσιαστικά από εθνικές κατηγορίες, από τη β' κατηγορία μάλλον, γιατί είχαμε ανέβει εκείνη τη χρονιά, να τους φέρει τόσο μεγάλη πίεση και αντίσταση που τελικά χρειάστηκε ένα πέναλτι στο 90 φεύγα το οποίο ήτανε αλλά πριν είχε προηγηθεί ένα φάουλ υπέρ μας το οποίο ο διαιτητής δεν το έδωσε. Το όνομα παίρνει και τα πιο πολλά σφυρίγματα πιστεύω. Αντωνία, μια νίκη που την πανηγυρίσατε έντονα. Του Πανπιανικού. Ήταν το παιχνίδι που ξεχωρίζει, δηλαδή η νίκη που την πανηγυρίσατε. Ζωή στη θανάτου το παιχνίδι. Συμφωνείς και εσύ. Και αυτό και με την Τραπετσόνα ένα που είχαμε κάνει πέρυσι την πρώτη αγωνιστική. Που ναι, βάλαμε ένα γκολ. Που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πήραμε τρεις πόντους που ήταν πάρα πολύ. Ήταν πολύ ύπνο για την κατηγορία. Ποια είναι το δεκάρι, Ελένη, αυτή που σου δίνει τις ασίστ, τις πάσεις. Ποια ήταν δηλαδή. Ναι, ήταν η Φωτεινή Μπατζάκα που εντάξει είναι μια φοβερή παίχτρια και μας βοήθησε αρκετά. Εάν δεν πάρεις την μπάσα και την πάρει κάποια άλλη συμπαίκτριά σου, πώς θα αντιδράσεις. Εντάξει, αν είναι καλή μπάσα και καλή επιλογή, εντάξει, θα πω κάτι. Αν δεν είναι, ούτε πάλι θα πω κάτι φυσικά, απλά εντάξει, θα στεναχωρηθώ λίγο γιατί μπορεί να χαλάσει φάση, αλλά εντάξει δεν είναι. Σουτάρεις και αποκρούει τερματοφύλακας. Ναι. Πώς αντιδράς. Εντάξει, νευριάζω λίγο αρχικά, το έχω αυτό, αλλά προσπαθούμε πιο βέβαια. Είσαι τέτα τέτ σε πλεονεκτική θέση για να σκουράρεις, ο κότς θεωρεί ότι θα μπει το γκολ και τελικά η μπάλα πάει out. Ναι. Ποια είναι η αντίδραση του κότς και η δικιά σου. Εντάξει, το έχω κάνει και αυτό αρκετές φορές. Εντάξει, στεναχωριέμαι. Φωνάζει λίγο και αυτό στεναχωρεί. Μόνο λίγο? Αρκετά. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται και αυτά. Εντάξει, μες στο ποδόσφαιρο είναι όλα. Ωραία. Coach, πρώτον την εικόνα της διαιτησίας, πώς είναι η εικόνα της διαιτησίας στα πρωταθλήματα και πώς είναι τα πρωταθλήματα. Υπάρχουν σίγουρα διαφορές μεταξύ της Α' Εθνικής Γυναικών, της Β' και της Γ'. Έτσι δεν είναι? Μεταξύ της Β' και της Γ' υπάρχουν ομάδες στη Γ' οι οποίες είναι πάρα πολύ αξιολόγες και θα μπορούσαν να σταθούν σίγουρα στη Β'. Δεν έχουμε αγωνιστικά πλήρη εικόνα προσωπικά εγώ από τις ομάδες οι οποίες υπάρχουν στη Β' γιατί ουσιαστικά μισή σεζόν παίξαμε. Αλλά σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη. Υπάρχει διαφορά στις ομάδες από τις Β' με την Α. Νομίζω αυτό φάνηκε και στα χθεσινά αποτελέσματα. Θα ήθελα και τη δική σου γνώμη. Παρακολούθησες χθες το παιχνίδι του... Είδες ότι η διαιτησία δεν μίλησα και δεν θα μίλησα.
Προσπαθούμε να. Παρόλο που πριν μου εξέφρασες ένα παράπονο. Αυτό είναι το μοναδικό παράπονο. Δηλαδή θα το λέω σε όλη μου τη ζωή. Γιατί ήταν. Θα μίλαγε όλο το γυναικείο ποδόσφαιρο για μας εκείνη την μέρα. Δηλαδή, αν κόβαμε βαθμούς στον Εργοτέλη, θα μίλαγε όλο το γυναικείο ποδόσφαιρο για μας. Γιατί ουσιαστικά ο Εργοτέλης ανέβηκε, ήταν δεύτερος σε ισοβαθμία με τον Αστέρα Ρεθύμνου. Μαζί, μάλλον πρώτη, σε ισοβαθμία με τον Αστέρα Ρεθύμνου. Φαντάσου να είχαν μείον 2 βαθμούς, αν τους είχαμε κόψει εμείς, τι θα γινότανε. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το παράπονο και. Εντάξει, η διαιτησία, όπως σου είπα, είναι τα κουκιά πιο πολύ θα τα δώσει στο πιο μεγάλο όνομα, να σου το πω έτσι. Αντωνία, όποτε ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα και μπορεί να επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων να έρχονται στα γήπεδα να σας παρακολουθούν. Γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει την δική σας ομάδα, του Γιάσονα Ηλίου. Γιατί έχουμε μια αξιόλογη ομάδα. Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όσο είναι στο χέρι μας. Και πιστεύω προσπαθεί και ο κόουτς σίγουρα και η διοίκηση για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ελένη, η ίδια ερώτηση και σε σένα. Εγώ πιστεύω ότι σαν ομάδα προσφέρουμε και θέαμα αρκετές φορές. Δηλαδή, ξεκινάμε την μπάλα από πίσω, παίζουμε μπάσεις και σιγά σιγά οργανώνουμε την επίθεση από πίσω και δεν απλά πετάμε την μπάλα μπροστά και όποιος βάλει τον γκολ. Οπότε για κάποιον που του αρέσει πραγματικά το ποδόσφαιρο, θα το απολαύσει έναν αγώνα μας. Κόουτς, ήσουν εχθές στο γήπεδο του Μοσχάτου, παρακολούθησες το παιχνίδι της Γλυφάδας με τον Ατρόμητο. Ναι. Πώς είδες το παιχνίδι, κέρδισε η Γλυφάδα με 6-0. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στον Ατρόμητο, με τη διάσπαση της ομάδας η οποία ουσιαστικά έγινε, γίνεται μια νέα προσπάθεια στην ομάδα εκεί, με νέες παίχτριες, μικρές σε ηλικία, γιατί πήγα μετά μέσα και μίλησα με τους ανθρώπους του Ατρομήτου, γιατί γνωρίζω αρκετό κόσμο. Αυτό που μου είπαν ότι είναι, κατεβαίνουμε, δικά μας παιδιά, μικρά παιδιά και όπου βγει. Τώρα στο θέμα της Γλυφάδας είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετές έμπειρες παίχτριες, αρκετό καλό σύνολο, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και προσωπικός φίλος, ο Βαγγέλης Καραμουλάς. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσει, αν και είναι δύσκολος ο όμιλος αυτός. Δηλαδή έχει αρκετά καλές ομάδες. Είδαμε ότι η Ολυμπιάδα Ημιτού, αν και νεοφώτισε στην Α' Εθνική Γυναικών, έπαιξε πάρα πολύ καλά και έχασε 1-0 βέβαια στην Χαλκίδα. Η οποία είναι το φαβορί από ότι. Έχει ενισχυθεί πολύ στις μεταγραφές. Εγώ βάζω μέσα στα φαβορί και τις τρεις κριτικές ομάδες. Και Όφη και η ομάδα του Εργοτέλη και ο Αστέρας Ρεθύμνου. Πάρα πολύ καλές ομάδες. Και η Αγία Παρασκευή κέρδισε το Φίδεν Άργους με 1-0. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκεί πέρα έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Όσο αφορά τώρα με την ερώτηση με το παιχνίδι, φάνηκε η αποχή. Φάνηκε πάρα πολύ η αποχή. Δηλαδή μπορεί το παιχνίδι να έληξε 6-0, αλλά όπως σου είπε και ο Βαγγέλης, γιατί την είδα τη συνέντευξη, ήταν κακό παιχνίδι. Δηλαδή απλά η Γλυφάδα είχε την ευκαιρία να στις φάσεις που έκανε να σκοράρει, αλλά ήταν κακό παιχνίδι. Και αυτό φταίει η μεγάλη αποχή που υπάρχει στις ομάδες. Πιστεύω με τη ροή να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι ομάδες. Κόουτς, αν διεξαγόταν το πρωτάθλημα, ποια εικόνα σχημάτισες για τον όμιλο στον οποίο κληρωθήκατε? Ο δικός μας όμιλος σε σχέση με τον άλλο όμιλο, στον άλλο όμιλο υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί και ήταν η νέα στα τρομή του. Ο δικός μας όμιλος είναι λίγο πιο ισορροπημένος. Όλες οι ομάδες είναι από τις 8 ομάδες, θεωρώ οι 5 είναι εισάξεις και λέω οι 5 γιατί για 3 ομάδες δεν έχω εικόνα. Για την ομάδα δηλαδή της ΚΟ,
για την ομάδα την, τον, από τη Ρόδο. Πώς λέγανε την ομάδα, Σταύρος Χαλιθιών. Και για τα Βελίσια δεν έχω εικόνα. Οι άλλες ομάδες πιστεύω ότι ήταν, είναι ισάξιες με άχρηστα φαβορεί την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου και μετά τον Ιαλισσορόδο. Και τι θα μπορούσε να κάνει ο Γιάσονας σε αυτό τον όμιλο? Σίγουρα όπως ξεκινάμε κάθε σεζόν και λέμε και θέτουμε τους στόχους της ομάδας, στόχος ήταν και είναι να σώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την κατηγορία, να φύγει αυτό το άγχος από πάνω μας και να απελευθερωθούν οι παίκτριες και εγώ προσωπικά, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει και μεγάλο άγχος και στον πάγκο, και να αποδώσουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο έτσι ώστε να το ευχαριστηθούμε εμείς οι ίδιες και ο κόσμος που μας ακολουθεί. Αντωνία, η κολλητή σου στην ομάδα ποια είναι, έτσι που κάνεις περισσότερο παρέα? Η Ελένη, η Γκάτση, και η Μαριανέλα Στρογγυλού. Ελένη. Και εμένα η Αντωνία και η Ελιάνα η Θωμαίδη. Όλες μαζί γενικά είμαστε πολύ κοντά. Απλά κάνουμε λίγο ένα τσικ παραπάνω. Πώς είναι ως παίκτρια η Αντωνία Σπαγάκου? Για πες μου. Νευριάζει εύκολα, και αλλά την κάνει να πεισμώνει και γίνεται καλύτερη τις περισσότερες φορές. Είναι πολύ καλή παίκτρια, πολύ, έχει καλή τεχνική. Έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο, ναι. Αυτά, ναι. Το αντίστροφο. Εσύ, για πες μας για την Ελένη Γκάτση. Πολύ καλή παίκτρια. Mm-hmm. Στο φορ πιστεύω είναι η καλύτερη θέση που θα μπορούσε να έπαιζε. Μπορεί και στο τίμα. Και η Ελένη έχει ταλέντο, αλλιώς δεν θα φτάναμε εδώ. Να παίζουμε βασικές στη διτερική. Πώς είναι, καλύτερη τερματοφύλακας ή επιθετικός? Πιστεύω επιθετικός. Εάν ήσουν πρόεδρος σε μία ομάδα και έπρεπε να πάρεις δύο παίκτριες από τον Ιάσονα να κάνεις μεταγραφές, ποιες θα έπαιρνες? Ανεξαρτήτου θέσεις. Κατά τη δική σου γνώμη είναι οι καλύτερες και θα βοηθήσουν περισσότερο τη δική σου ομάδα? Την Νατάσα, την Λιαπάτη. Mm-hmm. Και πιστεύω την Ελένη την Κολίκα. Ελένη, το ίδιο ερώτημα κυρία. Είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα και θες να πάρεις δύο παίκτρες, να κάνεις δύο μεταγραφές από τον Ιάσονα, τις δύο καλύτερες κατά τη δική σου γνώμη ώστε να βοηθήσουν τη δική σου ομάδα. Ποιες θα επέλεγες? Ναι, θα το πάω με την εμπειρία, επειδή φυσικά είναι κάτι που βοηθάει. Οπότε θα έπαιρνα την Νατάσα την Λιαπάτη και την Τέσπη, την Καστάνια. Coach, πώς είναι όλο αυτό το διάστημα, έτσι που δεν μπορείς να έρθεις στο γήπεδο, εσύ που είσαι μαθημένος, και να ρωτήσω ότι και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σου που ουσιαστικά ζουν από το χώρο του ποδοσφαίρου, ζουν από το χώρο του αθλητισμού, όλο αυτό το διάστημα που είναι κλειστό το... Σίγουρα είναι δύσκολο να μην έχεις την καθημερινότητα που είχες, γιατί μιλάμε η ζωή του προπονητή σε ερασιτεχνικό επίπεδο, δεν έχει ένα τμήμα, έχει δύο και τρία και μπορεί και τέσσερα τμήματα για να τα απεξέλθετε οικονομικά. Ξεκινάει από το μεσημέρι, αν πούμε ότι δουλεύει το πρωί, και τελειώνει το βράδυ. Σίγουρα να χαλάει αυτή η ρουτίνα σου είναι πάρα πολύ μεγάλο δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, και νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε και εμείς προπονητές όπως και οι παίχτρες να ξαναμπούμε στη ρουτίνα, γιατί όταν κάτι σκόβεται απότομα και συνεχίζει για μισό χρόνο σχεδόν, είναι δύσκολο να ξαναμπεί σε αυτή τη ρουτίνα. Θα μας πάρει δηλαδή και εμάς λίγο χρόνο να έρθουμε στα επίπεδα που θέλουμε προπονητικά.
Ναι, αυτό τώρα το δεύτερο ερώτημα, όντως ισχύει ότι πολλοί συνάδελφοι ζουν από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δυστυχώς δεν έχουν να ανθρέψουν την οικογένειά τους αυτή τη στιγμή. Βέβαια το κράτος θυμήθηκε μετά από τόσο καιρό να δώσει ένα επίδομα για 2 μήνες, ενώ 6 μήνες κάθονται οι συνάδελφοι. Εγώ είμαι από τους τυχερούς του χώρου που η ομάδα έχει με σύμβαση, με ένσημα κανονικά, οπότε από τη μέρα που σταματήσαμε μέχρι τώρα έχω το επίδομα αυτά τα λεφτά που δίνει το κράτος. Οπότε... Μπράβο και στη διοίκηση της ομάδας. Μπράβο στη διοίκηση της ομάδας. Και στον πρόεδρο τον Νίκο Φούσκα. Ναι. Αλλά θα πρέπει λίγο και εμείς οι προπονητές να κοιτάξουμε το δικό μας καλό και να ζητάμε να μας έχουν με σύμβαση. Για να εξασφαλιζόμαστε, έτσι. Δεν είναι πάω και κάνω το χόμπι μου και παίρνω 200, 300, 400 όσα παίρνει ο καθένας. Ναι, αλλά τα παίρνεις. Τώρα 6 μήνες δεν τα παίρνεις και θα μπορούσες να τα έχεις πάρει. Βαγγέλη, οι γυναίκες έχουν πει δυναμικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, που ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι ανδροκρατούμενος, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν γυναίκες προπονήτριες, πρόεδροι ομάδων είναι γυναίκες, διαιτητίνες γυναίκες. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, όχι μόνο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε όλο τον αθλητισμό, οι οποίοι είναι γένους θηλυκού. Δεν έχουν κάτι να διαχωρίσουν. Ίσα που στο γυναικείο ποδόσφαιρο θέλουμε τις προπονήτρες, τις γυναίκες και τις παράγοντες γυναίκες, γιατί συνήθως κατά 99% έχουν περάσει σαν ποδοσφαιρίστρες από αυτό το χώρο. Όπως είναι ας πούμε η Αθηνά Ερεντούμη στον Πίγασο Θριασίου, η Σμαράγδα Ιδεμπεγιώτου στον Αστέρα Χαϊδαρίου, στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου, συγγνώμη. Παίχτριες, προπονήτρες, συγγνώμη, οι οποίες έχουν παίξει Champions League, έτσι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι προπονήτριες και έχουν τον σεβασμό όλων μας. Γιατί ουσιαστικά να σου πω ότι εμείς εδώ οι αθηναϊκές ομάδες φτιάχνουμε ένα τουρνουά για τις κοπέλες οι οποίες δεν παίζουν, γιατί τα παιχνίδια, όπως έχεις καταλάβει, είναι λίγα τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε ερχόμαστε σε επικοινωνία σχεδόν όλες οι ομάδες της Αττικής και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και εκφέρουμε τις απόψεις μας, εκφέρουμε τα συναισθήματά μας, εκφέρουμε τα πάντα. Οπότε υπάρχει και μια αλληλεγγύη προς τις γυναίκες συναδέλφους. Αντωνία, με τις συμπαίκτριές σου που μιλάς, τι σου λένε, θέλουν και αυτές να αρχίσουν τις προπονήσεις, να έρχονται στο γήπεδο? Να σε διακόψω. Βεβαίως. Και η Ιωάννα Ηλικούδη, από τους Τράχωνες. Στον αθλητικό όμιλο Τρεχόνων. Πολύ αξιόλογη, η οποία έχει περάσει και από το σύλλογο του ΑΟ Ηλίου. Πάρα πολύ αξιόλογη προπονήτρια. Αντωνία, τι σου λένε? Διότι περνάγαμε αρκετές ώρες έτσι όπως και θέλουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Ελένη, εσένα τι σου λένε? Ναι, το ίδιο ακριβώς. Όλες θέλουν να... Ανυπομονείτε δηλαδή? Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που το διαλέγεις για να το κάνεις, οπότε φυσικά και το αγαπάνε. Οπότε, ναι, θέλουν να ανοίξει. Βαγγέλη, εσένα τι σου λένε οι γονείς των κοριτσιών, τα ίδια τα κορίτσια, και αν μιλάτε, αν μιλάς με τα κορίτσια, δηλαδή έχετε κάποια εφαρμογή, κάτι... Μιλάμε, έχουμε κοινή συνομιλία ομαδική στο Messenger, μιλάμε με τα κορίτσια, με εκφράζουν τις απόψεις τους, την επιθυμία τους να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους, όσο μπορώ και εγώ τους ενημερώνω, για το τι γίνεται, σε πού βρίσκονται τα πράγματα, σε ποια διαδικασία. Τους στέλνω τα ατομικά τους προγράμματα όσο μπορούν, επειδή μιλάμε για ανήλικες παίχτριες, ερασιτέχνες, να τα ακολουθούν. Βέβαια, άμα έχεις έναν άνθρωπο και του λες 5 μήνες τρέξε στο πάρκο, πόσο θα το κάνει? Μόνος του να τρέχει, πόσο θα το κάνει? Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμα της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του αθλητικού ομίλου Ιάσων Ηλίου, Αντωνίας Παγάκου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών.
Τι θα ήθελες εσύ, Αντωνία, να τους πεις? Να πιστεύουν στον εαυτό τους, να έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και έτσι θα μπορέσουν να πάνε μπροστά. Και όπως είπες, θα προέτρεπες κορίτσια έτσι να παίξουν ποδόσφαιρο. Και το μήνυμα της 16χρονης Center for του αθλητικού ομίλου Γιάσον Ηλίου, της Ελένης Γκάτση, σε όλους όσους ασχολούνται έτσι με το ποδόσφαιρο γυναικών, τι θα ήθελες εσύ, Ελένη, να τους πεις? Να προσπαθήσουν να διαφημίσουν το άθλημα σε σχέση με τις γυναίκες, να το διαφημίσουν και να το διαδώσουν όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί το χρειάζεται και αξίζει να του δοθεί παραπάνω σημασία. Φυσικά να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπούνε. Και όπως είπε και η Αντωνία, να πιστεύουν πάντα στον εαυτό τους και να θέτουν μεγάλους στόχους. Ωραία. Coach, και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Γιάσονα, της Γενικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Βαγγέλη Αρβανίτη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα, είτε γυναίκα παίζει, είτε άντρας παίζει, όλοι αξίζουν το χειροκρότημα και την συμπαράσταση προς, γιατί κάνουν αυτό που αγαπούν. Και τι να περιμένουμε από την Γυναική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Αθλητικού Ομίλου Γιάσον Ηλίου, όποτε έχουμε επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας. Ένα ανταγωνιστικό σύνολο? Σίγουρα είμαστε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά τα κορίτσια είναι μικρά και παίζουν 2 και 3 χρόνια μαζί. Οπότε γνωρίζουν τη συμπαίκτριά τους πολύ καλά. Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικές όταν με το καλό επιστρέψουμε στα γήπεδα και θα αποδώσουμε τα μέγιστα για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Κάποιο παράπονο από τον πρόεδρο, τον Νίκο Φούσκα? Όχι. Κανένα? Ούτε από τον Δημήτρη Βρανά? Ούτε από τον Δημήτρη. Εντάξει, τώρα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και τα δικά τους προβλήματα, οπότε δεν είμαστε τόσο πολύ σε επικοινωνία. Ειδικά δηλαδή με τον Δημήτρη έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι στο χώρο της εστίασης, έχει πάθει ζημιά. Οπότε δεν θέλω να και εγώ να τον επιβαρύνω με προβλήματα της ομάδας. Τα γνωρίζει τα προβλήματα ποια είναι, γνωρίζει, βλέπει τις συνομιλίες. Πάντως, εάν δεν γίνει φέτος τη φετινή σεζόν πρωτάθλημα, έχεις ξεκινήσει τον προγραμματισμό σου για την επόμενη σεζόν? Σίγουρα έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Σίγουρα. Δηλαδή, όπως είπα, ότι κοιτάμε παίχτρια για να καλύψει τη θέση του τροματοφύλακα, δεν την κοιτάμε για αυτή τη σεζόν μόνο, κοιτάμε και για την επόμενη. Αν δεν επιστρέψει η Αντιγόνη, γιατί είναι στο χέρι της Αντιγόνης και της Φωτής, αν θέλουν να επιστρέψουν. Εμείς δώσαμε τα δελτία, τα κορίτσια θέλανε να παίξουν. Δεν μπορούσαμε να τους πούμε μην πάτε να παίξετε. Τα κορίτσια όπως τα πήραμε εμείς από τη Λιφάδα, έτσι τα δώσαμε κιόλας με κανονική μεταγραφή, γιατί είχαν έρθει σε εμάς με κανονική μεταγραφή. Τα δώσαμε με κανονική μεταγραφή. Η επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Παπακώστα, τον πρόεδρο της Λιφάδας, ήταν ότι αν θέλουν τα κορίτσια να επιστρέψουν το καλοκαίρι, εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο. Οπότε κι εμείς τους λέμε, κορίτσια, πηγαίνετε. Το καλοκαίρι ξανασυζητάμε.